στην εκπομπή Journal και τη Face Κορδά παραχώρησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Παύλο Σταματόπουλο σήμερα το πρωί 1η Νοεμβρίου. Ο δημοσιογράφος μίλησε για τις τηλεοπτικές του συνεργασίες και αποκάλυψε με ποια παρουσιάστρια διατηρεί τις καλύτερες σχέσεις και έχει συνεργαστεί καλύτερα. Για τις σχέσεις του με τη Σύση Χριστίδου, είπε, με τη Σύση είμαστε οικογένεια. Συνεργαζόμαστε γιατί επαγγελματικά ταυτιζόμαστε πάρα πολύ. Μπορεί στο μέλλον να προτείνουν κάτι στη Σύση, το οποίο να είναι προσωποκεντρικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δουλεύουμε κάθε φορά μαζί, δήλωσε ο Παρουσιαστή. Ο Παύλο Σταματόπουλο και η Σύση Χριστίδου, εκτό από συνεργάτε, είναι και πολύ καλοί φίλοι και κουμπάροι καθώς ο παρουσιαστής έχει βαφτίσει το μικρότερο γιο της, Μιχαήλ Άγγελ. Μάλιστα, οι άριστες σχέσεις τους έγιναν για ακόμα μία φορά φανερές μετά τις συγκινητικές ευχές της παρουσιάστριας όταν ο συμπαρουσιαστής της έχασε τον πατέρα του και έμεινε εκτός εκπομπής. Συνεργάζονται από το 2021 όταν και έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα η εκπομπή Χαμογέλα και ο Παύλος Σταματόπουλος έχει υπάρξει στο παρελθόν μέλος και του πάνελ της Κατερίνας Ζαρίφη. Έκανε λοιπόν κάποια σχόλια για την εμπειρία του από την εκπομπή και στη συνέχεια εξήγησε ποιε δύο παρουσιάστριε δεν θα τον πείραζε αν δεν ξαναέβλεπε στο γυαλί. Όταν κάναμε εκπομπή με την Κατερίνα Ζαρίφη, έβλεπα στον ύπνο μου ότι κάναμε 20% τηλεθέαση και όταν ξυπνούσα, έβλεπα το δράμα, αποκάλυψε με μία δόση χιούμορ για την εκπομπή ο Δό Ζαρίφη. Μου λείπουν ήδη εκπομπών. Αν μου έλεγε ότι η Κατερίνα πρέπει να γυρίσει με μία εκπομπή η οποία είναι σατυρική, χιουμοριστική, θα έλεγα ναι. Μου λείπει κάτι τέτοιο από την καθημερινότητα. Δεν μου λείπει η Κατερίνα σαν οντότητα, ούτε η Μενεγάκη σαν οντότητα. Μου λείπουν οι εκπομπέ του, κατέληξε ο Παύλο, η αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου στι δηλώσει Σταματόπουλου. Μετά την προβολή των δηλώσεων του, ο Δημήτρη Ουγγαρέζο δήλωσε αντίθετο στα όσα είπε ο Παύλο Σταματόπουλο για την Ελένη Μενεγάκη και την Κατερίνα Ζαρίφη, καθώ δεν του άρεσαν κάποια από τα πράγματα που είπε. Διαφωνώ κάθετα με τον Μπρόου. Αν είναι να λείπουν, λείπουν οι άνθρωποι και η πρωτοβουλία του να κάνουν τι εκπομπέ διαφορετικά. Οι εκπομπέ έγιναν, τι είδαμε. Οι άνθρωποι κάνουν τι εκπομπέ και οι άνθρωποι κάνουν ακόμη και δομένα projects με διαφορετικό τρόπο, εξήγησε ήρεμο ο παρουσιαστή.